Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα του κυρία. Έλα, Θανάση, τι γράφεις? Σκονάκια. Σκονάκι. Τι έγινε χθες? Καταρχάς, σήμερα πρέπει να σου πω ότι σε περίμενα να φορέσει κάποιο πράσινο διακριτικό, έτσι να δηλώσει τη συμμετοχή σου. Είσαι ενεργό μέλος του Πασόκ, είσαι αναπληρωτή στο Μεράκι. Ναι, δεν σημαίνει ότι είναι μόνο το πράσινο το Πασόκ, είναι ένα χρώμα το οποίο βγαίνει και λίγο πιο αριστερά. Ναι. Έτσι, όχι βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βγαίνει πιο αριστερή. Δεν ξέρω αν σήμερα. Πάντως σήμερα θέλω να σου πω ότι είσαι πολύ σωστά ενδεδειμένο. Δεν ξέρω αν οφείλεται στο γεγονός ότι είναι δίπλα μας. Είναι backstage βέβαια η αγαπημένη Ράνια, σύζυγό σου. Αλλά... πάντα έτσι δίνομαι. Πάντα έτσι δίνεσαι. Α, μάλιστα. Λοιπόν. Είναι μια μέρα πραγματικά πάρα πολύ καλή. Γελάνε τα μουστάκια που δεν έχεις, θέλω να σου πω. Το περίμενε στο δίδυμο Ανδρουλάκη Δούκα στο δεύτερο γύρο? Ναι. Το περίμενα. Αν και ήταν ένα θρίλερ μέχρι τελευταία στιγμή μεταξύ Δούκα Γερουλάνου, φαίνονταν αυτό το δίδυμο από τις προηγούμενες μέρες. Δεν μπορώ να πω ότι πέσαν και ιδιαίτερα μέσα οι δημοσκοπήσεις ως προς το αποτέλεσμα. Σημασία όμως έχει πάντως το εξής. Ο Γερουλάνος άρρωσε στην Αττική, ο Παύλος Γερουλάνος. Ναι, ένας εξαίρετος πολιτικός, με πάρα πολύ καλή παρουσία. Εγώ να το ευχηθώ στις επόμενες, όταν θα γίνουν, δεν ξέρω πότε θα είναι, να γίνει τότε αρχηγός. Πρόεδρος πάντων. Γιατί εμείς δεν μιλάμε για αρχηγούς, μιλάμε για πρόεδρους. Το πρωί, 8η εκλογική μάχη για αρχηγία, για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν η 8η αυτή. Ναι. Και πρέπει να πούμε ότι έχουμε μία μάχη η οποία θα είναι σκληρή την επόμενη Κυριακή. Και φυσικά θέλω να δούμε, Θανάση μου, ποια θα είναι η στάση την οποία θα τηρήσουν οι υπόλοιποι υποψήφοι, οι οποίοι θα πέρασαν στο δεύτερο γύρο. Αν και είδα ότι δεν έδωσαν. Το ΠΑΣΟΚ είχε φτάσει στο 4% και ήταν στα όρια διάλυσης και όλοι έλεγαν ότι θα διαλυθεί. Απεδείχθη όμως ότι όχι μόνο δεν διαλύθηκε, απεδείχθη ότι όλα αυτά τα χρόνια δυνάμωσε. Και μην ξεχνάς. Αλλά τώρα το 13 ξεχνάς, και το 14% ναι, δεν τον έσχεται δυνατό, Θανάση μου. Ναι, όχι, να πούμε και κάτι άλλο. Αυτά και τα ποσοστά τα έχει ο Ανδρέας από την προθέρμανση. Και ο Ανδρέας από το 74 μέχρι το 81 έκανε 7 χρόνια. Εντάξει, για το 74 επιστρέψαμε. Λοιπόν, όχι, δεν επιστρέφουμε εκεί. Επιστρέψαμε σε μια περίοδο που το Πασόκ είχε φτάσει 4%. Ναι. Και η αείμνηστη Φόφη γεννηματά το ανέβασε. Και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, που μην ξεχνάμε ότι δεν υπήρχε ούτε μία οργάνωση και συστήθηκαν κάποιες οργανώσεις με όλα τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν. Μην ξεχνάς ότι υπήρξε μια διάσπαση όταν έφυγε ο Λοβέρδος κλπ. Μην ξεχνάς ότι υπήρχαν 4 εκλογικές αναμετρήσεις και θα έπρεπε κάθε φορά το κόμμα, να το πω έτσι, να μπορέσει να ανταποκριθεί. Έχουμε ραντεβού, Θανάση, με τον κύριο Τράπαλη. Πού είναι κανένα πρόβλημα. Ώρα Πασόκ. Λοιπόν, κύριε Τράπαλη, καλησπέρα. Το θετικό είναι ότι ψήφισαν 300.000 άνθρωποι εν δυνάμει πυρήνες από εδώ και πέρα, γιατί μιλάμε για ένα κόμμα που είναι συμμετοχικό και ελπίζω να γίνει πλέον πάρα πολύ συμμετοχικό από εδώ και μετά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Τράπαλη, γνωστό επικοινωνιολόγο. Καλησπέρα σας, κύριε Τράπαλη. Καλησπέρα σας. Στέκομαι στο τελευταίο που είπε ο κύριος Κατερινόπουλος, τους εν δυνάμει πυρήνες και πολλαπλασιαστικά. Κάτι το οποίο δεν έχει φανεί στο ΠΑΣΟΚ σε δύο εκλογικές διαδικασίες. Δεν είναι βίωνο αυτό το οποίο απαραίτητα είδαμε, γιατί για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ έχει κατέβει με πολλές επιλογές παράταξης. Δεν έφερε τελικά αυξημένη συμμετοχή στην κάλπη, εννοούμε πάντα σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Από τις 278.000 την εποχή που το ΠΑΣΟΚ ήταν κάτω από 10%, αυτή τη στιγμή πήγε οριακά πάνω από τις 300.000. Το αποτέλεσμα, ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα, στο οποίο κανείς δεν σάρωσε, αν εξαιρέσουμε την κριτική ψήφο, η οποία έχει έντονα στοιχεία εντοπιότητας, τα οποία προφανώς και έχουν αποδειχθεί δεν είναι πολλαπλασιαστικά στην κάλπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πραγματικά το λέω αυτό, πως ο κόσμος αυτός πρέπει να. Για το ΠΑΣΟΚ, φυσικά, έτσι. Ότι ο κόσμος αυτός πρέπει να μείνει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί όλοι οι ανθυποψήφοι του Προέδρου, του κυρίου Ανδρουλάκη, έφεραν κόσμο στην κάλπη, οι οποίοι μπορεί και να μην ψήφισαν την προηγούμενη φορά. Είδαμε κάποιο στοιχείο ότι εγγράφηκαν περίπου 100.000 νέα μέλη. Σίγουρα δεν είναι ακριβώς 100.000, γιατί πολλοί μπορεί να έχουν κάνει μια επανεγγραφή, γιατί είχαν δηλωθεί ως φίλοι και την προηγούμενη είναι φορά. Πάρα πολύ. Αλλά σίγουρα υπήρχε μια αύξηση ανθρώπων, για την ακρίβεια όχι αύξηση, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι ακόμα και κάποιοι άλλοι φύγαν για οποιοδήποτε λόγο. Τώρα. Τώρα, μισό λεπτό κύριε Τράπαλη, γιατί ο γέγονε που λένε. Ναι, πάμε τώρα για αυτό πάμε που θα την γίνει. Επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή, έχουμε ένα δεύτερο γύρο με τον κύριο Ανδρουλάκη ακριβώς. Και τον κύριο Δούκα. Ποια θα είναι, κατά τη γνώμη σας, αυτά τα οποία θα κρίνουν το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του κινήματος? Κοιτάξτε, στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να παλέψουν δύο εκδοχές υποψηφίων προέδρων, βασικά του Προέδρου και του Διεκδικητή, που η Αττική δεν τις τίμησε. Για μία ακόμη φορά, στο ΠΑΣΟΚ δεν έδωσε απαντήσεις μεγάλες περιφέρειες, δεν έδωσε απαντήσεις πώς μπορεί να ανέβει σε μεγάλες περιφέρειες και η εικόνα της επαναφοράς του μεγάλου ΠΑΣΟΚ ως κόμματος, πώς θα μπορεί να επιτευχθεί. Λαμβάνει στατικά ποσοστά, δεν μπορεί να αναπτυχθεί στα αστικά κέντρα και το θέμα είναι ότι
πώς τελικά θα μπορέσουμε να δούμε ένα Πασόκ το οποίο θα μπορέσει να ξεπεταχτεί, θα μπορέσει να ανέβει. Και κρατάω και κάτι αρκετά σημαντικό. Όχι, ναι, θα δούμε αυτά για το Πασόκ σε δεύτερο χρόνο. Αλλά ποια, κατά τη γνώμη σας, θα είναι εκείνα τα σημεία τα οποία θα κρίνουν την επόμενη τη μάχη της επόμενης Κυριακής. Εσείς εκτιμάτε ότι θα υπάρξουν υπόγειες συμμαχίες. Χθες είδαμε όλοι οι υποψήφοι οι οποίοι δεν παίρνουν στο δεύτερο γύρο, δεν έδωσαν καμία γραμμή. Εγώ, ο Θανάσης δεν θέλει να τα πει αυτά, τα γνωρίζει. Εγώ εκτιμώ ότι ήδη υπάρχουν υπόγειες διεργασίες για κάποιες κατευθύνσεις οι οποίες ενδεχομένως θα δοθούν. Βέβαια, να μου πείτε και οι ψηφοφόροι δεν είναι πρόβατα, δεν μπορεί να τους πεις θα πάνε να ψηφίσεις αυτόν για πάνω να τον ψηφίσεις. Αυτό έχει αποδειχτεί κάθε στιγμή. Το έχουμε δει σε κάθε εκλογική διαδικασία δευτέρου γύρου. Θα σας πω το παράδειγμα των περιφερειακών εκλογών, όπου περιφερειάρχες που είχαν τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας εκλέχθηκαν την πρώτη Κυριακή με ποσοστά 45-46% και άνθρωποι οι οποίοι πήραν 40-41, τελικά μια μικρή διαφορά, δεν μπορούσαν να επανεκλεγούν στο δεύτερο και δεν μπορούσαν να κάνουν μαζικές συμμαχίες. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ένα σημείο το οποίο αξίζει να το λέμε, είναι ότι όταν τα 2/3 σε όλες τις ερευνητικές διαδικασίες δεν ήθελαν την επανεκλογή του κ. Ανδρουλάκη και τώρα υπάρχει ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό για πρόεδρο, ο οποίος προσπαθεί να επανεκλεγεί, είναι αρκετά σημαντικό να δούμε τελικά τι θα γίνει στην κάλπη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε την καταδίκη του κ. Ανδρουλάκη με ένα σημαντικό ποσοστό το οποίο είναι απέναντί του, και από την άλλη το μη καλό ποσοστό του ίδιου του Χάρη του Δούκα στο Δήμο της Αθήνας, ο οποίος επίσης πήρε ένα χαμηλό ποσοστό. Με μια διαφορά, με μια πολύ μικρή διαφορά. Πρώτον, ότι ο κύριος Δούκας, όπως και ο κύριος Γερουλάνος και η κυρία Διαμαντοπούλου, σε κάθε ερευνητική διαδικασία βλέπαμε ότι μπορούν να έρθουν και να βελτιώσουν τα ποσοστά του Πασόκ σε ένα δευτερογενές πανελλαδικό επίπεδο. Ωραία. Και πρέπει να πούμε και την τράπολη ότι ο κύριος Δούκας ζήτησε ήδη και debate. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας να παρακολουθούμε τις όποιες εξελίξεις ένεκα της εκλογικής μάχης επόμενης Κυριακής.